Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε 2 λεπτά μετά τις 11. Είμαι ιδιαίτερως χαρούμενη γιατί καταρχάς βρίσκεται δίπλα μου κύριε Λεονταρίτη, μου επιτρέπετε, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά, ο Στίβεν Μπερνστάιν. Thank you very much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Είναι μαζί μας όμως και η Έλλη Φιλιππόπουλου, νομική σύμβουλος. Καλώς ήρθατε και θα μας βοηθήσετε με 2 τρόπους ώστε να καταλάβουμε και πού βρίσκεται το νομοσχέδιο για αυτό το θέμα, το οποίο οι τηλεθεατές μας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Έχουμε ασχοληθεί ως εκπομπή από τότε που σχεδόν έγινε η σύλληψη της ιδέας, κύριε Λεονταρίτη. Προσφάτως είχαμε επισκεφθεί και τη Σύρο, είχαμε συνομιλήσει εκεί με τον κύριο Μπερνστάιν. Θα μας βοηθήσετε και στη μετάφραση μαζί με τον κύριο Μπερνστάιν, προκειμένου να δούμε τελικά τι γίνεται και πού βρισκόμαστε. Μπορούμε να βάλουμε ένα τίτλο για να, κύριε Λεονταρίτη, για να ακούσουμε μετά τον κύριο Μπερνστάιν. Καταρχήν, καλημέρα σε εσάς, τους τηλεθεατές. Νομίζω ότι βρισκόμαστε ένα βήμα, ένα μεγάλο βήμα μετά το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με την έλλειψη νομοσχεδίου. Έχουμε μια πολύ ισχυρή βάση για να χτίσουμε την επένδυση. Και όχι μόνο αυτή την επένδυση, οποιαδήποτε οπτικοακουστική παραγωγή πλέον μπορεί να έρθει στην Ελλάδα και να δημιουργήσει. Άρα μπορούμε να... Θα μας βοηθήσετε λίγο στην παράλληλη μετάφραση, παρακαλώ, έτσι για να εξοικονομήσουμε τον χρόνο. Μπορούμε να δούμε το όραμά σας να υλοποιείτε. Can we see your vision coming true? Are we close? We're much closer than we were. We've achieved something, or you've achieved something very, very big on August the 3rd. That tax incentive was essential because it moves us towards a level playing field with European and international competitors. But we still have many stages to go, but we've taken a very big first step. Τον Αύγουστο, τις αρχές Αυγούστου του 17, με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση των παραγωγών, η οποία λειτουργεί έμεσα και σε ένα φορολογικό κίνητρο, έγινε το πρώτο βήμα ώστε η Ελλάδα να φτάσει κοντά σε την νομοθεσία άλλων χωρών που έχουν ήδη και προβλέπουν ήδη τέτοια φορολογικά κίνητρα. Είναι το πρώτο βήμα, έχει γίνει. Έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε προκειμένου να φτάσουμε σε ένα επίπεδο ανταγωνιστικό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι και μόνο το γεγονός ότι την άνοιξη συνομιλούσαμε από τη Σύρο μαζί μέσω Skype, ενώ τώρα συνομιλούμε εδώ με φυσική παρουσία, αν μη τι άλλο δείχνει ότι τα πράγματα βελτιώνονται. The fact that you're here, physically here, and now you are discussing lively this issue and not by, on Skype like it happened a few months ago, it means that you are moving forward. Well there's a lot that we're actually doing. We've been looking all over Cirrus, hoping to find a place to build our studio. We had the architectural firm Gensler come here, the largest architectural firm in the world, who will be designing our studio if we should get that far. And then on the 22nd of this month, I am offering a free film series of seminars, so I can begin extending the training to a larger Greek workforce, so we'll be able to handle international productions should they come here. Η ομάδα του Steve και με τη συμμετοχή μέλους του γραφείου Gensler, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά γραφεία στον κόσμο, ήταν μαζί με τον Steve στη Σύρο και είδανε πάρα πολλά σημεία στα οποία θα μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον για τη δημιουργία στούντιο. Και προχωράνε σταδιακά με πρώτο βήμα τη δημιουργία της σχολής, αυτό θα γίνει μια σχολή κινηματογράφου, και το πρώτο βήμα θα είναι να γίνουν κάποια σεμινάρια για την κατάρτιση τεχνικών οι οποίοι θα μπορούν στο μέλλον να δουλέψουν στα στούντιο. Άρα εδώ επιστρέφουμε από αυτό το υπέροχο όραμα στην ελληνική πραγματικότητα. Δεν το λέω με καθόλου αρνητική χρειά, το λέω ρεαλιστικά, διότι συνήθως φοβόμαστε, κύριε Λεονταρίτη, ότι κάτι δεν θα πετύχει. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα όμως που φαίνεται να πετυχαίνει και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Μιλάμε επίσης για μια επένδυση σε μια εποχή που πάρα πολλά ακούγονται για τις επενδύσεις. Το ερώτημα είναι εάν θεωρείτε, εδώ που φτάσαμε και μετά από τη συνεργασία πάρα πολλών υπουργείων, το είχαμε επισημάνει πολλές φορές στο ρεπορτάζ και στην αποστολή που είχαμε πραγματοποιήσει, αν θα βρεθούν σύντομα αυτοί οι χώροι, διότι είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο έχει τη δική του γραφειοκρατία. Ναι, όπως το είπατε, στην Ελλάδα είμαστε, γνωρίζουμε το πώς βαδίζουμε στο θέμα των επενδύσεων. Θέλω να πιστεύω όμως ότι έχουμε μάθει από τα λάθη μας και δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε άλλα λάθη. Δεν έχουμε περιθώριο για άλλα λάθη και θα είναι
τραγικό εάν μια τόσο ρεαλιστική, πραγματικά τεκμηριωμένη επένδυση χαθεί. Δεν θα πρέπει να χαθεί για την πατρίδα μας, όχι για τη Σύρο και τις Κυκλάδες. Είναι εθνική υπόθεση το να μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτό τον αναπτυξιακό δρόμο μέσα από τις επενδύσεις στις οπτικοακουστικές παραγωγές. Η δύναμη της εικόνας είναι τεράστια, το Hollywood είναι τεράστιο όνομα. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να παρουσιαστεί στον κόσμο με επενδύσεις και με τον τίτλο και με την υπογραφή του Hollywood. Ποιο είναι το, αν θέλετε, το πλάνο για το πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο μάλιστα θα ξεκινήσει και πάρα πολύ άμεσα λειτουργία στις σχολές κινηματογράφου. Steve, can you give us the plan for the pilot program that is going to be running soon? Yes. Well, we'll be running a six-day program. I will be giving the big overview of the process of film production. I believe educationally we have to begin with the overview, and then for people who are inexperienced coming to the industry for the first time, or even for those already working, mm-hmm. they'll be able to decide where they plug into this big scheme. Ναι, ο στόχος αυτού του εξαήμερου προγράμματος mm-hmm. που πρόκειται να τρέξει και mm-hmm. θα διευθύνει ο ίδιος ο Steve και θα κάνει μάλιστα και τα μαθήματα ο ίδιος, είναι να δοθεί μια γενική εικόνα σε πρώτη φάση τι ακριβώς είναι τα επαγγέλματα του κινηματογράφου, τι είναι οι τεχνικοί οι οποίοι θα χρειαστούν και τα επαγγέλματα επί της ουσίας του κινηματογράφου, έτσι ώστε ενδιαφερόμενοι ή φοιτητές ήδη στον χώρο του κινηματογράφου να μπορούν να επιλέξουν εάν να προσανατολιστούν και αντίστοιχα να επιλέξουν. Γνωρίζουμε τις ημερομηνίες του πιλωτικού? We start October the 22nd. It'll be in Cirrus, and again, I want to emphasize that it's free. The reason that I'm paying for this is I want people to come and sample it. I want to demonstrate my good faith and my commitment. I want them to see what we're capable of teaching them and showing them, and to support what I hope is our shared vision. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό ότι θα διδάξει free ο Bernstein και έστω θα κατατοπίσει, δηλαδή ακολουθήσει δεν ακολουθήσει μετά κάποιος, είναι... Ναι, δίνει μεγάλη έμφαση ο Steve στο ότι αυτό παρέχεται δωρεάν. Ξεκινάει 22 Οκτωβρίου, παρέχεται δωρεάν, το κάνει ο ίδιος με πάρα πολύ αγάπη και με πάρα πολύ ενθουσιασμό και να δούμε. Υπάρχει τα αποτελέσματα. Έχει γνωστοποιηθεί ήδη αυτό το project, έχουν αρχίσει δηλαδή να εκδηλώνεται το ενδιαφέρον? Have you already received interest? Yes, we have. Yes. Αν δεν είχε εκδηλωθεί και το ενδιαφέρον. A lot of interest. We're a little bit overwhelmed. We were nervous because we were on Cirrus, because I'm American. I was worried that I would not be able to communicate clearly, but we've been overwhelmed in the last two days. But there's still places, and we want more people to come. Ναι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Γεγονός τώρα που τον κάνει να αισθάνεται και λίγο νευρικά, ας πούμε, για το πώς θα το χειριστεί και για το γεγονός ότι δεν έχει τη γλώσσα την ελληνική. Αλλά πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Το ενδιαφέρον τώρα, αν θέλετε, κύριε Λεονταρίτη, αποτέλεσμα το δείξατε και νωρίτερα, τόσο για τον τόπο όσο ευρύτερα για τη χώρα, και η επίδραση ουσιαστικά ενός τέτοιου γεγονότος. Ποια μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι θα είναι? Θετικότατη για τον τουρισμό, πρώτα απ' όλα, και θετικότατη επιρροή στην προσέλκυση επενδύσεων. Διότι οι επενδυτές, εάν θα δουν ότι μια τόσο μεγάλη επένδυση έρχεται στην Ελλάδα, αναμφισβήτητα θα ενθαρρυνθούν να έρθουν και για άλλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό που έχει ανάγκη η χώρα, αυτό που θέλουμε. Τα νησιά μας είναι μπροστάριδες σε αυτή την προσπάθεια. Από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, να κάνουμε μεγάλες τομές για να φέρουμε επενδύσεις στην Ελλάδα, να φέρουμε ανάπτυξη mm-hmm. και στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα. Να σας θυμίσω ότι η περιφέρεια του Αιγαίου έχει κερδίσει τον τίτλο της γαστρονομικής περιφέρειας της Ευρώπης για το 2019 yeah, στον τουρισμό. Σωστή. Τώρα με τις οπτικοακουστικές παραγωγές ανοίγουμε ένα νέο δρόμο για μια άλλη τουριστική ανάπτυξη. Διαφορετική, πιο ποιοτική και να μικρύνουμε την τουριστική περίοδο. Και όχι μόνο για μας, για όλη την Ελλάδα. Κυρία Φιλιπποπούλου, τώρα εσείς που τα κοιτάτε όλα με μεγαλύτερη ακρίβεια και στη λεπτομέρειά τους, να είμαστε αισιόδοξοι? Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Έχει γίνει ήδη ένα πρώτο και σημαντικό βήμα, το οποίο αποτελεί άλλωστε πάγιο αίτημα του οπτικοακουστικού τομέα και έξω από το συγκεκριμένο εξαιρετικό αυτό project. Εντάξει, υπάρχει δουλειά να γίνει, υπάρχει όμως διεθνής εμπειρία, την οποία μελετάμε.
εμείς από την πλευρά μας και κάνουμε κάποιες προτάσεις. Και τα πολλά υπουργεία τα οποία εμπλέκονται και αποδεικνύουν ότι μπορούν μέχρι στιγμής τουλάχιστον να συνεργαστούν, αρκεί να το επιθυμούν. Κύριε Μπέρνστάιν, θέλω να σας ρωτήσω, εδώ που βρίσκεστε και πια ζείτε λίγο περισσότερο τους Έλληνες και στην Αθήνα το τελευταίο διάστημα, ενδεχομένως Αθηναίους, οι εικόνες έστω που βλέπει, ενώ ακούει, όπως όλοι οι φίλοι ως πια, τα νέα μας, όχι τόσο θετικά, ποια είναι η εικόνα που έχει για τους Έλληνες και για την Αθήνα, για την Ελλάδα, για όπου έχει βρεθεί? What is the picture you now have for Greeks and Greece now that you've been part of the Greek society, even for a while? Συγκριτικά με όσα ακούει για την Κρήση, έτσι. And compared to what you have heard about Greece so far. Well, I've been coming to Greece for since I was a small boy. So it's a place that I have always loved. But the problem, the dilemma I had in America was there's this perception of Greece because of the economic crisis, that it's not a good place to do business. And that is not my perception. I think this is an ideal place to build a studio. I think the Greeks have a long, obviously, cultural connection to the arts. There seems to be support everywhere for our vision, and I think we're going to be successful. Ο Steve, και μας έχει εκπλήξει σε αυτό, έρχονταν στην Ελλάδα χρόνια από μικρό παιδί. Άκουγε στην πορεία και αργότερα για την Ελλάδα ότι η Ελλάδα είναι ένα ωραίο μέρος, αλλά δεν είναι μέρος για να κάνει κανείς business, για να κάνει δουλειές. Αυτό που βλέπει και διαπιστώνει τώρα ότι είναι και ωραίο μέρος και πιστεύει ότι θα μπορέσει να γίνει αυτό το μεγάλο project και αυτή η δουλειά, βασίζεται σε μια ιδέα η οποία έχει γερές βάσεις στο Hollywood και μπορεί να προχωρήσει και εδώ με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό πιστεύω. Σας είχα ρωτήσει, κύριε Λονταρίτη, και όταν είχαμε επισκεφθεί τη Σύρο, στο άκουσμα της ιδέας αυτής, εκείνο το καλοκαίρι, στο άκουσμα της ιδέας και του οράματος του κύριου Μπερνστάιν, τι ήταν εκείνο το οποίο εσάς, γνωρίζοντας τα ελληνικά δεδομένα, σας έκανε να το πιστέψετε και να την τρέξετε όλη αυτή την ιστορία, γιατί δεν την έχετε αφήσει. Το νήμα του κινείται από όταν ήταν σκέψη. Θα προσπαθήσω να σας το πω επιγραμματικά. Οι μεγάλες μάχες δίνουν τις μεγάλες νίκες. Και η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μεγάλες νίκες. Πιστέψατε ότι μπορεί να υλοποιηθεί κάτι, τόσο εντυπωσιακό, γιατί είναι και πολύ εντυπωσιακή? Καταρχήν πίστεψα ότι αξίζει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας αυτή τη μάχη. Και ότι στο τέλος κάτι θα κερδίζαμε. Mm. Και νομίζω ότι έχουμε κερδίσει ήδη αρκετά πράγματα ως χώρα. Κλείνοντας, τελευταίο ερώτημα προς τον κύριο Μπερνστάιν, μάλλον όχι ερώτημα, θα ήθελα να μας διηγηθεί έτσι πολύ σύντομα πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα περπατώντας εκεί στα σοκάκια της Σύρου. That's the last question for you. Could you please tell us again the story? How did all this start? I was in Mykonos, both on a holiday and working on a script with my friend George Makropoulos, who is a Greek who has a hotel there. And we were at a dinner, and our friend Pierre said that, what did I think about the Greek film industry? I began talking, as I do, and too much, about successes in other parts of the world. Mm. And he said, you should come to Cirrus and meet George here. And I did. And we began talking about a vision of what could be achieved in Cirrus and the Cyclades and throughout Greece. And that's how this came to be. Όλο ξεκίνησε πολύ απλά σε ένα ταξίδι στη Μύκονο και σε ένα γεύμα με φίλους, τον κύριο Μακρόπουλο και τον Πιέρ Οικονομάκο, δεν έχει και σημασία, ο οποίος... Τον κύριο Μακρόπουλο τον είχαμε γνωρίσει και στην τελευταία μας επίσκεψη στη Σύρο, την εκπομπή, όπου συζητήσανε για αυτήν την ιδέα που είχε να δημιουργήσει σχολές και στούντιο σε κάποια μέρος του κόσμου και του είπε ο Πιέρ Οικονομάκος, τον προσκάλεσε να έρθει στη Σύρο και να δει το νησί αυτό, να γνωρίσει τον κύριο Λιονταρίτη, και αυτό έγινε τελικά. Και από εκεί και πέρα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά όλους που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Εύχομαι να έχει κανείς τη δυνατότητα να τα λέει πιο συχνά μαζί σας. Αυτό ερμηνεύεται ως το να σας βλέπουμε πιο συχνά στη Σύρο και να πάρει μπρος η σχολή κινηματογράφου και τα στούντιο βεβαίως να δημιουργηθούν και να υλοποιηθεί το όραμά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να το μεταφράσετε για να γίνει ο χαιρετισμός έτσι αυθόρμητα στον αέρα. She's very thankful about you being here and she really wishes that you're going to be coming back to theater. We are. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια και είμαστε σε επαφή. Αυτό το έχουμε αποδείξει. Καλή σας ημέρα.